υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο, τώρα έτσι όπως τα βλέπεις με την εκ των υστέρων γνώση, λες εκεί και τότε ήταν που κέρδισες την εμπιστοσύνη του Ότο, που ο Ότο από εκεί και μετά είπε αυτός και τραυματίας θα παίζει στην ενδεκάδα, όπως και να έχει. Όχι, υπήρχε κάποιο σημείο που τον κέρδισες, όχι, τον Ότο. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Προσπαθούσα πάντα να εκτελώ αυτά που, τις εντολές μάλλον που μου είπε, βλέποντας βέβαια το ποδόσφαιρο που παίζαμε τότε, γιατί το συζητάμε τώρα και νομίζω είναι χτες, αλλά είναι 17 χρόνια πίσω, έτσι. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και βλέποντας τα παιχνίδια και το πώς έπαιζα εγώ, αν ήμουν να λέω προπονητής, δεν θα με έβαζα να παίξω. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ο τρόπος του παιχνιδιού πλέον που εγώ θέλω σαν προπονητής είναι διαφορετικός πλέον. Πιο γρήγορος εννοείς. Πιο γρήγορος, θέλω να χτίζει το παιχνίδι από πίσω και όχι να παίζω με πολύ μεγάλες μπάλες. Mm-hmm. Καλά, εσύ είχες όμως τα χαρακτηριστικά για να παίξεις. Να, δεν έπαιζα όμως αυτό. Να, δεν έπαιζα. Γι' αυτό και αργότερα. Γι' αυτό και δεν είχα τέτοιες εντολές. Δηλαδή, ο Κετσπάγιας είχε κάνει εξάρι στην ώρα. Δύσκολα θα είχε βάλει μπροστά. Αν δείτε όλα τα παιχνίδια, δύσκολα θα χτίζαμε παιχνίδια από πίσω από την τερματοφύλακα να ανοίξουμε τα στόπερ, να πάρουμε την μπάλα με τα μπακ, να μαζέψουμε την ομάδα τη αντίπαλη σε μια μεριά, να πάμε από την άλλη. Αυτό δεν το είχε φέρει καν ακόμα ούτε η Μπαρσελόνα το. Θέλω να πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι μιλώντας για το γύρο του 2004, μιλάμε για 17 χρόνια πίσω, για ένα άλλο ποδόσφαιρο, για ένα ποδόσφαιρο που εμάς μας έφερε τον τίτλο. Κάποιοι το είπαν αναχρονιστικό, κατενάτσιο ή οτιδήποτε. Δεν ήταν έτσι. Εμείς είχαμε ένα στυλ παιχνιδιού. Έτσι, αυτό ξέρω ότι σε όλα τα μας βάλαμε γκολ. Αυτό εξυπηρετούσαμε. Είχαμε παίχτες με πολύ ταλέντο, που αν μπορούσαμε, αν τα θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα, την κρατούσαμε κιόλας. Αλλά αυτό ήταν το στυλ παιχνιδιού που ήθελε προπονητής. Ομάδα στην οποία έπαιζε αλλαγή ο Τσάρτας πολλές φορές. Ομάδα που νίκησε το Ευρωπαϊκό χωρίς τον Καραγκούνι εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, αν τα σκεφτείς, ότι η χωρί με τον Ντέμι να έχει προβλήματα για να μαζαμπέζει. Και, δηλαδή, είναι ότι πάρα υπάρχει πολλά. Υπάρχει ένα CD στην UEFA μετά το παιχνίδι, τον τελικό, που το παιχνίδι έχει τραβηχτεί από πάνω από τις κερκίδες ψηλά και γινόταν σε σεμινάριο στην UEFA για την αμυντική τακτική, την αμυντική λειτουργία της ομάδος. Πώς ήταν μέσα στο γήπεδο η εθνική ομάδα. Και τι κινήσεις έκανε, ώστε να μην υπάρχει κενός χώρος. Δεν αφήναμε πουθενά κενούς χώρους. Πουθενά. Γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να διασπαστεί η ομάδα και να βρει ο αντίπαλος χώρος. Δηλαδή, πολύ σπάνια θυμάμαι να φάμε κόντρα επίθεση ή να βρουν πολλούς χώρους μπροστά. Είμαστε τόσο compact και στο αμυντικό μας κομμάτι και στο επιθετικό μας κομμάτι. Δηλαδή, και όταν βγαίναμε μπροστά, ήμασταν όλοι οι γραμμές ήταν κοντά. Δηλαδή, δεν είχαμε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ μας.